είδαμε τις προηγούμενες μέρες αυτό το ατύχημα που έγινε. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο πολύ σοβαρό τραυματισμό με το λεωφορείο που μπήκε. Δεν ξέρω κι εγώ πώς έγινε το συγκεκριμένο. Μπήκε και χτύπησε σε βιτρίνα. Είχαμε 4 τραυματίες. Ο εμπορικός διευθυντής της CPT είναι μαζί μας, ο κύριος Καμπέρος. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε Καμπέρε. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Αγαπητό. Και βλέπουμε τώρα και, και τα σχετικά πλάνα, τα έχουμε δείξει, τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί? Ακόμα γίνεται διερεύνηση του συμβάντος από την εσωτερική ομάδα και από την αστυνομία και τόσο των επόμενων ημερών θα έχουμε κάποιο πόρισμα. Μάλιστα. Τώρα, ο τρόπος που χτύπησε, ο τρόπος που έφυγε το λεωφορείο, σίγουρα γύρει πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν ξέρω, τι έχετε μέχρι στιγμής που μπορείτε να μας πείτε? Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος ή οδηγός και προσπαθούμε να καταλάβουμε υπό ποιες συνθήκες έγινε αυτό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τις αρχές καλύτερα και να μας πούνε και οι αρχές βάσει των καμερών και βάσει των πλάνων που έχουμε πάρει από τις κάμερες της περιοχής για να δούμε τα ακριβή αίτια. Είχε πολύ ζημιά, δηλαδή με το... Ναι. Ευτυχώς το κατάστημα ήταν κλειστό και δεν είχε διερχόμενους πεζούς, αλλιώς θα ήταν πολύ διαφορετικά σήμερα. Ναι. Έφυγε με, δεν ξέρω αν αυτό το δείχνει και το πόρισμα, και με τι ταχύτητα μπήκε μέσα, ήταν με χαμηλή ταχύτητα? Ταχύτητα στην προκειμένη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαφανεί, διότι χτύπησε προπορευόμενο αυτοκίνητο, χτύπησε και ξύλωσε τα κολονάκια και χτύπησε και ένα στήλο σηματοδότησης προτού μπει στο κτίριο. Άρα ενδεχομένως να έκοψε κιόλας. Πρέπει να γίνουν οι ανάλογες μετρήσεις, να δούμε και από το όχημα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και την ταχύτητα την οποία έχει. Μάλιστα. Αλλά φεύγοντας από τα φανάρια της πλατείας Σολομού, δεν πρέπει να ήταν πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ναι, μα αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Εντάξει, θα μου πεις ολόκληρο λεωφορείο είναι, δηλαδή φεύγει ναι, το μπροστά, φεύγει... Ναι, μιλάμε για τεράστιο βάρος, κατηφορικό δρόμο, ναι, ναι. Αλλά βλέποντας από τα πλάνα, εάν η ταχύτητα ήταν μεγαλύτερη, θα ήταν πολύ πιο βαθιά μέσα στο κτίριο. Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Παρόλο που η ζημιά που φαίνεται στο εσωτερικό του λεωφορείου είναι αρκετή. Είναι αρκετή. 4 τραυματίες είχαμε, σωστά? Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί είχαμε 4 τραυματισμούς, αλλά ευτυχώς δεν ήταν σοβαρά. Όχι, οι τραυματισμοί ήταν επιβάτες και η κυρία που ήταν σε ένα από τα αυτοκίνητα. Έχουν δηλώσει πρόθεση να κινηθούν νομικά, έχουν δηλώσει πρόθεση να κινηθούν νομικά οι επιβαίνοντες του λεωφορείου ή η κυρία στο όχημα? Αυτό θα το δούμε σε επόμενες ημέρες με την ασφαλιστική μας εταιρεία. Μάλιστα. Και τώρα έχετε, επειδή εσείς θέλετε να είσαστε και πάρα πολύ ξεκάθαροι, περνάνε από κάποια, αντιλαμβάνομαι, στάδια οι οδηγοί, δεν είναι? Περνάνε από εκπαίδευση, βάσει ατυχημάτων γίνεται διερεύνηση για να ενισχυθεί εκπαίδευση σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούν να αποτρέψουν μελλοντικά ατυχήματα τέτοιου τύπου και υπάρχουν κοινές διαδικασίες για πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων. Μάλιστα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Με ρωτάνε τώρα, όπως τα νέα τα αυτοκίνητα για παράδειγμα που κρατάνε τα τελευταία δεδομένα πριν από ένα ατύχημα, υπάρχει αυτή... Βεβαίως. Είναι σαν το μαύρο κουτί των αεροπλάνων, μπαίνει πάνω στο διαγνωστικό και διαφαίνονται όλες οι τελευταίες κινήσεις του οδηγού, το γκάζι, ταχύτητα, τα πάντα. Να, ίδιο οδηγός αντιλαμβάνομαι ότι είναι ακόμα σοκαρισμένοι από αυτό. Σίγουρα, μετά από ένα τέτοιο συμβάν... Είναι πώληση της εταιρείας με το που γίνεται ένα τέτοιο συμβάν, αφαιρείται από την ενεργό οδήγηση για να ηρεμήσουν οι τόνοι και να ξεπεράσει το σοκ. Ναι, και όχι μόνο, για να δούμε τι ευθύνες και ποιος έχει την ευθύνη, γιατί εντάξει, πρέπει όλα όμως, να... Κυρίως όμως δεν είναι σε θέση να οδηγήσει μετά από ένα τέτοιο συμβάν, οπότε... Ναι, πρώτα για την ίδια και για τους επιβαίνοντες τους οποίους πιθανότητα έχει, τους αφαιρούμε από την ενεργό οδήγηση. Ναι, αντιλαμβάνομαι, για όνομα του Θεού. Βεβαίως. Εμείς θα περιμένουμε το πόρισμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Βεβαίως. Θα περιμένουμε το πόρισμα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μόλις έχουμε νεότερα θα τα ξαναπούμε. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.